εξήλθηκαμε το ζώδιο Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αγαθείς τη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν του Θεού Συντολών, ότι που και πάρχο μόνο ζεστά όπως πρεσβείς Παναθεάντος Μητρός και τον Αγίος Πατρός και τον Βασιλείο του Μεγάλου και Πάντος και τον Αγίων, δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπισμόν δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθεάντου και Παναμών Αγίες αυτού Μητρός, τον Αγίων δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίου Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρου της Ηλικίας του Αγματουργού, του Αγίων δόξων Αποστόλου Θωμάν, των Αγίων δόξων και Καρνίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωθήν και Άνης, του Εναγίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου της Αριές, του Ουρανού Πάντος και του Οσίου Πατρός ημών Ευθυμίου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εγώ την ευλόγησα, εσείς έχω μάλλον, κύριε Ιούκα, δεν ξέρω πώς είναι το αποτυπώ. Θα ήθελα, κύριε Διοικητά, κύριε Υποδιοικητά, κύριε Δήμαρχε, αγαπητή πυροσβέστη, θα ήθελα να μεταφέρω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να ευλογήσει η Εκκλησία την Βασιλόπιτα και τη Νέα Χρονιά στο σώμα σας, στο τοπικό εδώ της Καμπάκτου. Να μεταφέρω τις ευχές του Μητροπολίτη μας, ο οποίος, όπως εσείς έχετε τη συγκέντρωση αυτή σήμερα, έχουμε και εμείς τη συγκέντρωση των ιερέων όλων της επαρχίας την ίδια ώρα, μια φορά το μήνα το κάνουμε αυτό, και είναι, οπότε δεν μπορούσε να έρθει. Με παρακάλεσε να μεταφέρω τις ευχές του και την αγάπη του και την ευλογία του. Κόψαμε τη Βασιλόπιτα και εύχομαι να έχετε όλα τα αγαθά τα οποία συμβολίζονται και προσφέρονται στην τελετή αυτή, δηλαδή τη Βασιλόπιτα η οποία συμβολίζει την ενότητα. Να έχουμε ενότητα και στο πυροσβεστικό σώμα και στην πόλη μας και σε όλη την πατρίδα μας βεβαίως και στις οικογένειές σας και παντού. Να έχουμε την ενότητα. Να έχουμε την παράδοση η οποία αντιπροσωπεύεται από το Μέγα Βασίλειο, που είναι μια παράδοση φιλάνθρωπη και φιλότιμη. Να έχετε τα υλικά αγαθά που αντιπροσωπεύεται εδώ από την πίτα την οποία ευλογήσαμε και την οποία θα φάμε. Να έχετε και την ευλογία της Εκκλησίας μας, γιατί η παράδοση του τόπου μας λέγει από Θεού άρξαστε. Ο άνθρωπος κάνει τα δικά του έργα, ενεργεί και ο Θεός συνεργεί, ευλογεί αυτά τα οποία επιτελεί ο άνθρωπος. Και να σας ευχαριστήσω, νομίζω και εκ μέρους όσων δεν μιλήσουν τουλάχιστον, όσοι μιλήσουν θα σας ευχαριστήσουν οι ίδιοι, να σας ευχαριστήσουμε για τις υπηρεσίες που προσφέρετε στην κοινωνία μας. Και σκεφτόμαστε, ό,τι μόνο εγώ σκέφτομαι πολύ, ότι μάλλον ο τίτλος της υπηρεσίας σας είναι λίγο περιοριστικός, διότι δεν είστε μόνο πυροσβέστες, είστε και χιονοθράστες και αντιμερικά έργα επιτελείτε και σε τους ανθρώπους από τα διασώστες, οπότε μάλλον πρέπει να αλλάξει ο τίτλος, να γίνεται υπηρεσία αντιμετωπίσεως καταστροφών φυσικών και τεχνητών ή καταστροφών και ατυχημάτων, κάτι πρέπει να γίνει για να αποδίδει πράγματι σε ολότητα το έργο το οποίο προσφέρεται στην κοινωνία. Σας ευχαριστούμε και επαναλαμβάνω να έχει την ευλογία του Θεού και του Μητροπολίτη μας. Διευκό των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου και Θεού Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να σας καλωσορίσω λοιπόν στις εγκαταστάσεις μας. Είπε τόσα πολλά ο Άγιος Πατέρας, που δεν ξέρω ακριβώς το τέλος να τον προσφωνήσω. Ξέρετε περισσότεροι ότι πλέον αρχίζω και παλιώνω από τον παλιό τον χρόνο που ήρθα στην Άφαντο. Ήρθα σε μια όμορφη πόλη και βρήκα υπέροχους ανθρώπους και φανταστικούς συναδέλφους. Έχω την ανάγκη δημόσια πλέον στον κύριο Δήμαρχο, στους κυρίους αντιδημάρχους, στους προέδρους των αποστράτων και στα μέλη τους, στους διευθυντές οργανισμών και σε όλους εσάς που είστε κοντά μας, στα υπέροχα παιδιά μας, που κάποιοι άνθρωποι δίνουν αγώνα για να είναι καλά, να τους ευχαριστήσω δημόσια, να τους εγχαρώ, γιατί όπως ξέρετε αυτή η χρονιά είχε δυσκολίες. Και οι δυσκολίες ξεκινώντας από τις πλημμύρες. Συνεχίζοντας τα χιόνια και ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι άλλο χειρότερο με έναν διπυρική περίοδο. Όλοι βλέπετε στα δελτία ειδήσεων, καθημερινά τον αγώνα δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων να μην δείχνει ένα συμβάν, ένα τυχαίο συμβάν. Χθες χάσαμε κάποιους πυροσβέστες. Για εμάς οι πυροσβέστες ανά τον κόσμο είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
δίνουν τη μάχη τους για να βοηθήσω τον συνάνθρωπο. Σε όποιο επίπεδο και αν είναι. Από το αυτοκίνητο που χάθηκε πρόσφατα ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη θάλασσα, από τον άνθρωπο που κλείστηκε στα Κιόνια, από τον άνθρωπο που κλείστηκε στο Σαντσέρ, από τον άνθρωπο που κινδυνεύει, με συγχωρείτε, από την πυρκαγιά, από πάσης φύσης λοιπόν κίνδυνο. Εξάλλου αυτή είναι και η αποστολή του σώματος. Εμείς προστατεύουμε τους ανθρώπους για την περιουσία αυτών από πάσης φύσης κίνδυνο. Αυτό λοιπόν μας κάνει ευάλωτους. Φλερτάρουμε με το θάνατο συχνά. Και έρχονται οι οικογένειές μας να μας υποστηρίξουν. Και θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά και τις γυναίκες αυτών. Γιατί και το ωράριό μας είναι ανάστατο. Γιατί και η συμπεριφορά καμιά φορά των πυρογνωστών δεν είναι καλύτερη. Έλεγα σήμερα στους συγγενείς που περάσαν, στο άτυπο διευθυντή των φυλακών που περάσαν να τους δω, και πραγματικά δεν ήταν την κατάλληλη μέρα. Και το λέω αυτό γιατί εμείς είχαμε μια εκδήλωση χαράς, γιατί ένιωσα τον πόνο τους, ένιωσα την ανάγκη που είχαν να μιλήσουν με κάποιον. Όταν πάμε σε κάποιον άνθρωπο που στη Λαϊκή, στην Αργό λοιπόν, είναι ακόμα ζεστός, εμείς ερχόμαστε πολύ κοντά. Όταν θα φτάσει στο χειρουργικό κρεβάτι, υπάρχει ένας χρόνος. Εμείς είμαστε την ώρα εκείνη που μιλούσε με το παιδί του, με τη γυναίκα του, με τον συνεργάτη του και εμείς ερχόμαστε εκεί να επέμβουμε. Και όταν δεν έχουμε το καλό αποτέλεσμα, αυτό μας στενοχωρεί. Και θέλουμε χρόνο να αποφορτιστούμε. Δυστυχώς, η υπηρεσία μας δεν διαθέτει τους κατάλληλους ψυχολόγους για να μπορούμε να αποφορτιστούμε. Αυτό το κάνουμε μέσα στην βάρδια. Αυτό λοιπόν είναι η δύναμη της σωματικότητας. Αυτή είναι η ψυχή που έχει ο πυροσβέστης για να μπορεί να ανταποκριθεί στο νέο συμβάν. Αλλά εάν δεν έχουμε πίστη για την ευλογία της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και αν δεν έχουμε τη δικιά σας επιβράβευση, και σας πληροφορώ ότι το έχουμε ανάγκη. Ξέρετε πολύ καλά ότι αντιμετωπίζουμε ως χώρα οικονομικά προβλήματα. Το κάθε πυροσβέστης το βιώνει και η οικογένειά του. Εξάλλου υπάρχει και ειδικός άνθρωπος που μπορεί να μας διαβιώσει γι' αυτό εδώ και είναι τιμή μας που έχουμε και τη διευθύντρια της Eurobank κοντά μας. Βλέπει και κάθε μέρα βλέπει πώς μπαίνει ο κόσμος και πώς βγαίνει έξω. Προσπαθούμε με χορηγίες να τα αποξέλθουμε σε πολλά πράγματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στην κοινωνία που δεν μας αρνείται. Είναι συμπαραστάτης. Συνεργαζόμαστε με το λιμενικό, με την αστυνομία, να βοηθήσουμε τον συνανθρωπό μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Εύχομαι από καρδιάς το 17 να είναι μια χρονιά που να μην έχουμε ατυχήματα, να μην έχουμε συμβάντα και να υπάρχει υγεία σε κάθε έναν από εμάς, σε κάθε έναν από εσάς και στις οικογένειές σας. Κόβοντας την πίτα, θα μας κάνει ένα χαιρετισμό ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Αντιδήμαρχε από τον Δήμο Δωρίδος και όποιος άλλος επιθυμεί. Ούτως ή άλλως θα δοθούν κομμάτια για κάθε υπηρεσία και κάθε άνη που είναι κοντά μας. Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Ελάτε από εδώ να σε δω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή την όμορφη τελετή. Δεύτερον, να καλωσορίσω τον εκλεκτό αξιωματικό της πυροσβεστικής, γιατί έτυχε και αυτού να παρουσιαστεί στην Άφωτο με το που ξεκίνησαν οι πλημμύρες. Οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε κοινωνικά. Γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος το καλωσόρισμα το πω σήμερα στο σπίτι. Καλωσορίστε λοιπόν κύριε Δημήτρη και ευχαριστούμε για το που ο πατήρ Καλίνικος είπε ότι χρειάζεται ενότητα. Εμείς τη δείξαμε αυτό σε όλους τους τρόπους που συνεργαστήκαμε. Είχαμε μια ενότητα η οποία ήταν αξιοθάνατη και μπορέσαμε να γλιτώσουμε τον κόσμο. Είστε για μας ο φύλακας άγγελος, σώζετε ζωές, σώζετε περιουσίες, σώζετε σπίτια. Ευχαριστούμε για την προσφορά σας και σας εύχομαι από εδώ και πέρα πολλές ώρες να κάθεστε στο τζάκι. Συμπαρότητα κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά, κύριε Διοικητά, αγαπητοί πυροσβέστες, φίλες και φίλοι, μέρους του Δημάρχου μας του Δήμου Δωρίδου, του κ. Καπεντζόνη και εμένα ως αρμόδιος Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, εύχομαι το καινούργια χρονιά να είναι μια δημιουργική χρονιά και μια χρονιά η οποία δεν θα έχει προβλήματα. Και επιπλέον θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική υπηρεσία για τη συνεργασία μας στο κομμάτι της
πολιτικής προστασίας, μια συνεργασία η οποία είχε αποτελέσματα, έχει αποτελέσματα και πάντα οι συνεργασίες παίρνουν αποτελέσματα και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της καταστολής. Για μια φορά ακόμα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ μια καλή χρονιά. Για κοιτάξτε εδώ λίγο. Εδώ γίναμε. Εκ μέρους των τύπων σας ευχαριστώ πολύ.